Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Γρήγορα σας καλωσορίζω και σας καλησπέριζω ξανά, διότι έχουν σχηματιστεί όμιλοι για το Europa League και θα ήθελα να πούμε λίγο εδώ την άποψή μας, να μου πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη για τον κάθε όμιλο. Έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον αυτή η διοργάνωση, καθώς παίζουν τρεις ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, όπως επίσης και μην ξεχνάμε ποτέ και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στο Conference League. Καθαρά ποδοσφαιρικά, χωρίς να έχουμε κάποιο εδώ επενδυτικό ενδιαφέρον για κάποιο ποντάρισμα, απλά έτσι να πούμε λίγο την άποψή μας γενικότερα για τις ελληνικές ομάδες, να ακούσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Και για τις ελληνικές και για τις υπόλοιπες. Στο πρώτο όμιλο είναι η West Ham. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ο West Ham, ο Ολυμπιακός, η Freiburg και η Tombola. Εντάξει, μια ομάδα από τη Σλοβακία τώρα, πολύ αδύναμη λίγο που την είδαμε. Εκτιμώ εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα κοντραχτυπηθεί με τη Freiburg. Η West Ham είναι πάρα πολύ δυνατή. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχουμε πολύ καλή εικόνα για τη West Ham. Έχει μπροστά τον Τζαμαϊκανό τον Αντώνιο, είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, αγγλική, με πολύ καλό ρυθμό. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός, παρότι αν θυμάστε ήταν σε έναν όμιλο με τη Φράιμπουργκ και δεν είχε καλά αποτελέσματα, εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί άνετα να περάσει αυτόν τον όμιλο, έστω και σαν δεύτερος, δεν λέμε τώρα να πάρει την πρώτη θέση. Στο δεύτερο όμιλο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα πολύ δυνατό όμιλο, είναι η Άγιαξ, η Μαρσέγ, η Μπράιτον και η ΑΕΚ. Η Μπράιτον είναι στα επίπεδα, ίσως και καλύτερη, από τη West Ham. Είναι στα ίδιο μέγεθος για μένα αυτές οι δύο ομάδες. Πέρσι έκανε μια τρελή πορεία στην Αγγλία, πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Την εμπιστευτήκαμε πολύ και εμείς στοιχηματικά, στα μπεταρίσματά μας. Εκτιμώ ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Το ίδιο εκτιμώ ότι είναι και η Μαρσέγ και στα μάτς με τον Παναθηναϊκό, τον πίεσε πολύ τον Παναθηναϊκό η Μαρσέγ. Παρότι αποκλείστηκε, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Το ίδιο και ο Άγιαξ, ο οποίος είναι και φυσικά η πρώτη ομάδα του ομίλου, ο άρχοντας του ομίλου. Είναι σαν πιο δυνατή ομάδα του ομίλου. Αλλά στον Άγιαξ έχουν φύγει κάποιοι πολύ έμπειροι παίχτες, όπως είναι ο Τάντιτς. Και έχει εμπιστευτεί ξανά νέα ονόματα, νεαρούς παίχτες, οι οποίοι χτίζουν τώρα την πορεία τους και την καρδιά τους. Βέβαια, ο Άγιαξ παραδοσιακά αυτό το πράγμα κάνει. Έχει μπαίνει μικρούς παίχτες, οι οποίοι έχουν καλά στατιστικά, ταχύτατη, ταχυδυναμική, καλές μεταβιβάσεις, καλή τεχνική. Και μετέπειτα εξελίσσονται σε μεγάλα ταλέντα. Τώρα, ας πούμε, αν δεις την 11 του Άγιαξ, σπάνια να ξέρεις ένα-δύο παίχτες. Έχει ένα φορ καλό, Μπρόντε ή κάπως έτσι λέγεται, είναι 21 χρονών, πάρα πολύ δυνατός και επίσης αρκετά χρόνια, ας πούμε, είναι βαρύ όνομα για την ομάδα. Από εκεί πέρα έχει και τον πολύ πυροκλάσσα στον πάγκο. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μαρσέγ που στηρίζεται σε μεστούς παίχτες πάνω από 30 χρονών. Οι περισσότεροι 34, 35, 36 χρονών έχει παίχτες η Μαρσέγ που στηρίζεται και πρωταγωνιστές. Εδώ δυστυχώς το έργο της ΑΕΚ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, όχι όμως απίθανο το να κάνει κάποιες εκπλήξεις. Σίγουρα για το καλό όλων των ελληνικών ομάδων πρέπει να υπάρχουν νίκες. Έτσι, ακόμα για να αποκλειστεί μια ομάδα πρέπει να υπάρχουν νίκες. Δεν θα κάνω κάποιο σχόλιο αρνητικό για καμία ελληνική ομάδα. Οπότε θα πω καλή τύχη και στην ΑΕΚ όπως και στον Ολυμπιακό. Απλά το έργο της ΑΕΚ εδώ μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολο, καθώς θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει δύο νίκες με την Τόμπολα, η οποία είναι μια ομάδα τελείως στα μέτρα του, πολύ ποδιέστερη, όχι στα μέτρα του, πολύ ποδιέστερη και θα μπορέσει να κάνει πιστεύω δύο νίκες. Φυσικά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Απλά αυτή είναι η άποψή μας τώρα έτσι πως τα βλέπουμε. Στον τρίτο όμιλο βλέπουμε είναι οι Rangers, οι Σκοτσέζοι, οι Μπέτις, η Σπάρτα Πράγας και ο Άρης Λεμεσού. Εδώ ο Άρης Λεμεσού, μια κυπριακή ομάδα, φυσικά και την αγάπη μας και τα φιλιά μας και στην Κύπρο. Τη συμπαθούμε, θέλουμε να κάνει κάποια έκπληξη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Οι Rangers είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ πυρή έμπειρη, το ίδιο και η Μπέτις, η ισπανική ομάδα. Η Σπάρτα Πράγας, αναλύσαμε πολύ το παιχνίδι με τις κόντρα στην Δυναμό Κιέβο, πραγματικά έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο. Κατά ψέματα, σε μια Δυναμό που την είδαμε και με την ΑΕΚ, ότι είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, πολύ καλωστημένη ομάδα.
Εκεί έδειξε αμυντικά και ένα δυναμό που δεν τις τα έβγαλε η ΑΕΚ και τις τα έβγαλε Σπάρτα Πράγας. Πολύ επικίνδυνη η τσεχική ομάδα. Κάνω μια πρόβλεψη να δω να περνάει Σπάρτα Πράγας ή μία από τις δύο, το ένα από τα δύο εισιτήρια. Θα έχουν πρόβλημα οι Μπέτις και οι Rangers. Φυσικά θα ευχηθούμε στον Άρη Λεμεσού να περάσει τον Όμιλο και να πραγματοποιήσει νίκες. Έτσι, μιλάμε τώρα όλες οι ομάδες εδώ και η ΑΕΚ και ο Άρης Λεμεσού και ο Ολυμπιακός θα παίξουν και με μεγαθύρια. Έτσι, West Ham, Ajax, Betis, τώρα δεν είναι αμελητές ποσότητες αυτές. Στον τέταρτο όμιλο, άλλος ένας πολύ καλός όμιλος, βλέπουμε την Αταλάντα της Πόρτη Κλισαβόνας, Στουρμ Γκρατς και Ράκοφ. Στη Ράκοφ παίζουν και κανένα 2-3 Έλληνες, δικοί μας. Εκτιμώ ότι τον πρώτο λόγο έχουν Αταλάντα και Σπόρτη Κλισαβόνας και εκτιμώ ότι Σπόρτη Κλισαβόνας θα πάρει την πρώτη θέση εδώ. Και τη δεύτερη θα πάρει Αταλάντα. Βέβαια θα τους δούμε. Πέμπτος όμιλος. Λίβερπουλ, Λίντσε, Ουνιόν και Τουλούζ. Ουνιόν, Σένζι Λουάν, η Βέλγικη ομάδα. Λοιπόν εδώ η Λίβερπουλ έχει τον πρώτο λόγο. Βέβαια φέτος τη Λίβερπουλ να την περιμένετε με αρκετές γκέλες. Έτσι να το πούμε αυτό. Δεν είναι η Λίβερπουλ εκείνη με Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνιο που αλωνίζανε, ας το πούμε έτσι. Βλέπω η Union Saint-Gilloin να κάνει εδώ μια έκπληξη. Έχουν ενισχυθεί πολύ οι Βέλγιες ομάδες, έχει ανέβει πολύ το ποδοσφαιρό τους. Την Toulouse δεν την βλέπω καθόλου. Καθόλου όμως, ούτε τη Λίντσερ. Θεωρώ ότι θα περάσει η Liverpool και η Union. Εδώ. Πάμε εκ το όμιλο που είναι και ο Παναθηναϊκός. Villarreal, Ren, Maccabi Haifa, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τη Villarreal, η οποία είναι ξεκάθαρη ομάδα με πολύ μεγάλη συνοχή, πολύ έμπειρη ομάδα σε διοργανώσεις. Εκτιμώ ότι σίγουρα θα παίξει τον πρώτο λόγο. Δεν θεωρώ πιθανό ο Παναθηναϊκός να περάσει εδώ. Βέβαια πρέπει να εμφανιστεί όπως εμφανίστηκε στα μάτς με τη Μαρσέη, πολύ δυνατός και με την Τύμνο. Έτσι και όχι όπως εμφανίστηκε στα παιχνίδια με την Μπράγκα, που υπνοτίστηκε από το παιχνίδι της Μπράγκα. Να φανεί έτσι ανταγωνιστικός όπως είναι και πιστεύω ότι έχει κάποιες ελπίδες ο Παναθηναϊκός να περάσει αυτόν τον όμιλο, να χτυπηθεί δηλαδή με τη Ρεν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και για το καλό και της βαθμολογίας μας στην UEFA πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει νίκες με τη Χάιφα, να κυνηγάμε και το Ισραήλ. Φαίνεται αδιανόητο πως η Ελλάδα κυνηγάει το Ισραήλ στη βαθμολογία UEFA, αλλά εδώ έτσι που τα έχουμε καταφέρει αυτό είναι τώρα. 7ος όμιλος, Ρώμα, Σλάβια Πράχα, Σερίφ, Τιράσπολ και Σερβέτ. Εδώ πιστεύω ότι η Ρώμα έχει τον πρώτο λόγο, είναι Ρώμα, δεν το συζητάμε και εδώ οι Τσέχοι, τη Σλάβια Πράγα, αν και τους κυνηγάμε από πάνω μας, βρέθηκαν με δύο ομάδες που είναι καθαρά στα μέτρα τους, δεν το συζητάμε. Σκεφτείτε εδώ να ήταν μία από τις δικές μας ομάδες, θα λέγαμε σίγουρα σίγουρη πρόκριση. Οπότε πιστεύω ότι η Σλάβια Πράγα είναι πολύ δυνατή ομάδα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι θα χάσει αυτή την πρόκληση εδώ και θα μαζέψει και πολλούς πόντους η Τσεχία. Βλέποντας δηλαδή εδώ έχουν δύο ομάδες, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να περάσουν και δύο. 8ος όμιλος, Λεβερκούζεν, Καραμπάχ, Μόλντε, Χάκεν. Άλλος ένας βάτος όμιλος. Ούτε η Λεβερκούζεν είναι το μεγαθύριο που τρομάζει, αν και είναι πολύ πιο σταθερή και πιο ενισχυμένη φέτος από την πέρσι. Κρίμα που δεν έπεσε μια ελληνική ομάδα εδώ πέρα στον όμιλο αυτόν και θα δοθεί ευκαιρία στους Νορβηγούς, πιστεύω, της Μόλντε να περάσουν, να κάνουν μια πρόκριση. Επίσης τους κυνηγάμε και θα έχουν και αυτή μια ομάδα μέσα. Εύχομαι να περάσουν όλες οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ για να έχουμε μια καλύτερη πορεία των τελευταίων ετών και να δώσουμε πολλούς ελπίδες στην Ελλάδα και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να ανέβουν πάρα πολύ. Αναμένω τα σχόλιά σας, τις δικές σας προβλέψεις, ποιος πιστεύετε ότι θα περάσει, ποιος όχι, για να έχουμε και έτσι μια αλληλεπίδραση και μια ζήμωση ανάμεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ.